Μια χαρά. Είσαι καλά, φαίνεσαι και ναι, καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Τώρα πέρασε. Και... και αποφάσισες να μας κάνεις κάτι detox. Κάτι detox μετά από όλα αυτά που φάγαμε αυτές τις μέρες των γιορτών. Θα κάνουμε... Είσαι θα κάνουμε μια... μια μπάρα η οποία βασίζεται σε πρώτες ύλες detox, cranberries, goji berry, γαρίφαλο. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι χορταστική. Για τα... είναι πάρα πολύ χορταστική. Είναι για τα παιδιά μας. Αν θέλουμε να την κάνουμε και λίγο πιο ενδιαφέρον, μπορούμε να βάλουμε και λίγες σταγόνες μαύρης σοκολάτας, η οποία και εκείνη είναι detox. Και μάλιστα. Η μαύρη σοκολάτα σε περιορισμένη ποσότητα είναι detox. Οπότε είναι ένα σνακ. Παντού και όπου και να πας, από καφέ, ζαχαροπλαστεία, βλέπεις ότι ο κόσμος τρώει μπάρες δημητριακών. Αν μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας, καλύτερα. Μα είναι πάρα πολύ εύκολες και, μπορείτε να τις κάνετε και με τις παραλλαγές που θέλετε. Τα υλικά μας είναι. Νόστιμο. 200 γραμμάρια βρώμη, 150 γραμμάρια καρύδια χοντροκομμένα, 50 γραμμάρια goji berry, 50 γραμμάρια cranberry, 40 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 180 γραμμάρια μέλι και λίγο γαρίφαλο ή κανέλα ή μοσχοκάριδο, ό,τι σας αρέσει. Το γαρίφαλο είναι πιο αντιοξειδωτικό. Επίσης και η ξηρή καρπή ή τα αποξηραμένα φρούτα μπορείτε να τα αλλάξετε με αυτά που σας αρέσουν. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξετε. Ξεκινάμε τη συνταγή μας με το βούτυρο και την καστανή ζάχαρη, τα οποία θέλω να τα βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι και να τα ζεστάνουμε. Να λιώσει η ζάχαρή μας. Είναι το πιο σημαντικό. Λίγη ζάχαρη, πόσο βγάζεις? Είναι μια λαμαρινούλα μεγάλη. Θα δεις εδώ πέρα, είναι περίπου 10 μπάρες βγαίνουν. Ωραία. Πολύ λίγη ζάχαρη έχει. Μέλι έχει περισσότερο. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι... Από εκεί και πέρα κρατάμε τη βάση, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Δηλαδή κρατάς όχι, τη αυτό βάση. Είναι, ρε, ακριβώς γιατί τώρα αυτό αν βάλω εγώ στο γιο μου να φάει goji berry, ποτέ. Δεν χρειάζεται βέβαια να το πεις κιόλας. Θα το καταλάβει. Α, θα το καταλάβει. Καλά. Και όσο μικρός ή ο μεγάλος. Και οι δύο. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις όμως κάτι πιο ό,τι θέλεις. Και όπως είπα, μπορείς να βάλεις λίγη σοκολάτα μέσα. Εντάξει, και κατευθείαν να το κάνεις πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον. Εξαρτάται και από τα παιδιά. Μπορεί κάποιες μαμάδες τώρα να έχουν μάθει στα παιδιά τους και μπράβο τους να τρώνε. Όπως τώρα, εδώ από πίσω στα παρασκήνια, είδα ένα κοριτσάκι, ένα αγγελούδι. Αυτή πάει... η κόρη της Μαρίας. Ναι. Αυτή η κούκλα και τη λέω: θες μια μπάρα, μου λέει: όχι, έχω φέρει το κολατσιό. Μου λέω: τι έφερες να φας? Έφερα ντοματίνια με πιπεριά, μου λέει. Εγώ την έκοψα την πιπεριά. Εντάξει. Ναι, δεν τα άφαγε το παιδί τελικά. Τα άφαγε ο Παρτσόλης γιατί πεινούσε. Αλήθεια, λέω. Αλλά... νομίζω δεν θα μας την ξαναφέρει. Παιδιά, σήμερα δεν έχει σχολείο. Γιατί και. Να, έχει απεργία. Μάλιστα. Λοιπόν, έλειωσε. Έλειωσε η ζάχαρη. Ωραία. Με το βουτυράκι μας, το αποσύρουμε από τη φωτιά, δεν θέλουμε όλα μαζί μέσα. Αυτό είναι ένα από αυτά που σας είπα να προσέξετε. Και παίρνουμε το μέλι. Καστανή ζάχαρη με... με βούτυρο. Με βούτυρο. Αυτή δηλαδή είναι καραμέλα. Όχι. Περίπου σαν καραμέλα βουτύρου. Και προσθέτουμε το μελάκι. Πολύ λίγη καστανή ζάχαρη τώρα να δούμε στα υλικά μας. Ναι, πάρα πολύ λίγη ζάχαρη. Βεβαίως και θα ανεβάσουμε στη συνταγή και στο dimitriosmakrinotis.gr, Ελεάνα μου. Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, αφού το ανακατέψαμε κάτω από τη φωτιά, πολύ σημαντικό, για να μην διαλυθεί, παίρνουμε το μέλι με τη ζάχαρη και το βούτυρο, τα αδειάζουμε μέσα στο κατσαρολάκι μας, μέσα στο γκάδο του μίξερ. Προσθέτουμε τη βρώμη. Τη βρώμη, τα καρύδια που μπορούν να είναι αμύγδαλα, φουντούκια, ό,τι θέλετε. 200 γραμμάρια βρώμη. Cranberries. Δεν θέλεις, τον ξηρό καρπό θα μπορούσαμε να τον κάνουμε σκόνη. Μου αρέσει να το βρίσκεις λίγο στο στόμα. Θα προσθέσουμε τον μπαχαρικό της αρεσκίας μας και τον goji berry. Αυτό το goji berry το παίρνει κάποιος και το τρώει έτσι μόνο του, ε. Ναι. Ωραίο. Ωραία. Να το προσθέσουμε, λες. Πάμε. Συγγνώμη. Λοιπόν. Στον κάδο του μίξερ. Πάντως τώρα αν σας, να σας δείξω λίγο μία μπάρα να τη δείτε. Δείτε την. Και τι ωραία φτιαγμένη που είναι. Εδώ. Έχει μια ελαστικότητα ας πούμε. Είναι λίγο soft, δεν είναι... Μπράβο. Είναι ωραία.
Είναι αυτό, πώς το λες εσύ, αγόρι μου. Moist. Όχι, δεν το λες έτσι. Ποιο? Το μαστιχωτό, πώς το λες. Μαστιχωτό. Δεν το λες έτσι. Τσιουί. Ναι. Τσιουί. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για ένα λεπτό περίπου. Α, ωραίο πλάνο. Πολύ ωραίο πλάνο. Φαινότανε πραγματικά η μπάρα πώς είναι. Λοιπόν, για ένα λεπτό στο μίξερ όλα μαζί. Δεν γίνεται ένα ζυμαράκι. Μην περιμένετε ότι θα σφίξει και θα γίνει κάτι συμπαγές. Εγώ δηλαδή αν το έκανα, επειδή μου αρέσει αυτή η αίσθηση του μαστιχωτού με ταφιστή και εγίνης. Γιατί μου θυμίζει σαν γεύση, δεν υπάρχουν κάτι σαν παστέλια που είναι φιστή, ναι, μόνο ναι, φιστή ναι, και εγίνης. Ναι, 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 ναι. Τι ώρα που είναι και το παστέλι. Θα βάζα μόνο φιστή και εγίνης. Και ξέρεις τι ταιριάζει με το φιστή και εγίνης, αποξηραμένη φράουλα. Είναι σε όλα τα ξηροκαρπάδικα πλέον υπάρχει. Ναι. Την κόβετε σε κομματάκια, αποξηραμένη φράουλα με φιστή και εγίνης και σας... Άρα αν θέλω να κάνω μια δικιά μου απλά τα... συνταγή, θα κρατήσω τα 200 γραμμάρια βρώμης. Ναι, τα 150 που γράφει η Καρύδη θα τα κάνεις φιστή και εγίνης και τα 50 goji berry και cranberries θα τα κάνεις 100 φράουλα. Μπορώ και να μην βάλω τίποτα. Τότε θα πρέπει να προσθέσεις ακόμα 100 γραμμάρια φιστή και εγίνης και να το κάνεις όλο φιστή και εγίνης. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις πόσο εύκολο είναι. Εμένα... Σύνεται, σωστά. Ναι, αλλά πρώτα, δεν θέλω να τις κάνουμε όπως έχουμε συνηθίσει, που τις βάζουμε σε ένα ταψάκι. Συνήθως τις μπάρες σας λέω να τις βάζετε σε ένα ταψάκι, να τις πατάτε λίγο με το χέρι και μετά να τις ψήνετε. Εμένα αυτή η μπάρα, επειδή είναι πολύ ελαστική όπως είδες, μου αρέσει να την κάνω αλλιώς. Λοιπόν, την αδειάζουμε εδώ. Παίρνουμε ένα δεύτερο αντικολλητικό χαρτί. Το βάζουμε από επάνω. Και παίρνουμε τον πλάστη. Και το απλώνεις, ε. Ναι. Και βγαίνει και ομοιόμορφη. Βγαίνει πιο επαγγελματική με αυτό το κολπάκι. Ωραίο. Και τι μπορεί να γίνει. Κάτσε να σου δείξω. Ανά. Άμα την κάνετε πολύ λεπτή, μπορείτε να την κάνετε σχεδόν και σαν κρακεράκι. Μικρό. Μικρό, λίγο πιο σκληρό, σαν μπισκοτάκι. Πάλι με τις ίδιες ευεργετικές ιδιότητες, τόσο θρεπτική, αλλά λίγο διαφορετική. Και με λίγη σοκολάτα, όπως σας είπα μέσα, τα παιδιά θα ξετρελαθούν. Για εμάς τους μεγάλους είναι καλύτερα να την φάμε έτσι. Θα ψηθεί έτσι ή πρέπει να την κόψουμε. Πότε την κόβουμε, ψημένη ή άψητη? Όχι, την κόβουμε άψητη, τη χαράζουμε άψητη και την τελειώνουμε ψημένη. Μπορούμε να την κάνουμε με ένα μαχαίρι από τώρα, μετά θα κολλήσει. Για κάτω να το δούμε. Μετά θα κολλήσει, αλλά θα υπάρχει η γραμμή μας. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε έτσι. Λίγο απαλά. Ναι. Γιατί εδώ, μετά θα δυσκολευτούμε. Όχι. Ειδικά όταν θα βγει από το φούρνο είναι πάρα πολύ μαλακιά. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Α, πριν τη φάμε πρέπει να την αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Πρέπει να κρυώσει λίγο. Για να φτιάξει. Για να σταθεροποιηθεί, γιατί θα είναι πολύ μαλακιά όταν θα βγει από το φούρνο. Κοίτα, δεν να δεις. Ψήνεται με τη λαδόκολλα. Με τη λαδόκολλα. Α, βάζουμε πάνω στο ψήφι. Όπως είναι λοιπόν, θα την πάρουμε, θα την βάλουμε στο ταψάκι μας, στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα. Περίπου 9 με 10 λεπτά. Μόνο. Ναι, άμα τη θέλετε λίγο πιο συμπαγή, 10 λεπτά. Άμα τη θέλετε πιο moist, 8 λεπτά. Είναι τέλεια. Σε τι θερμοκρασία? 180 στον αέρα. Ωραία. Δημήτρης Μακρινιώτης, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.